Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Εδώ ερωτεύτηκε είμαστε. Ο Βασίλης Βαξεβάνογλου. Να ήταν και μόνος. Όλοι. Έβγαλε ένα τραγούδι που απευθύνεται σε όλους. Αλλά θα μας τα πει ο ίδιος. Όλοι, αν δεν έχουν ζήσει έναν έρωτα. Έναν έρωτα μεγάλο. Αλλά θα μας τα πει όλα ο ίδιος. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Γεια σου, Βασίλη. Καλά, καλά, εσείς? Καλά είμαστε. Δεν ξέρω με το σήμα τι γίνεται, αν με ακούτε καλά. Σε ακούμε καμπάνα, είσαι μια χαρά. Μην κουνηθείς από εκεί. Ωραία, χαίρομαι. Μην κουνηθείς από εκεί. Πού σε πετυχαίνουμε? Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Δράμα. Α, από εκεί. Η καταγωγή σου είναι από Δράμα, έτσι? Η καταγωγή μου είναι από Δράμα, αλλά λόγω δουλειάς ταξιδεύουμε συνεπώς και όπου γης πατρίς, όπως λέτε. Αφού το είπες λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα ταξίδια σου. Αφού μας έδωσες πάσα. Και για τη δουλειά λοιπόν. Σου γενικότερα. Ακριβώς. Για πες μας λίγο για το Ερωτεύτηκα αρχικά, που ακούσαμε, θέλω να μας πεις. Το Ερωτεύτηκα είναι ένα τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει εδώ και ένα μήνα περίπου. Mm-hmm. Ένα μήνα και κάτι. Είναι το τελευταίο μου τραγούδι. Υπάρχουν και άλλα στο YouTube. Είναι ένα φρέσκο καλοκαιρινό τραγούδι, πιστεύω. Καλοκαιρινότατο. Πολύ και... ωραία ρούμπα. Πολύ ωραίους ήχους ακούμε στο συγκεκριμένο. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σας αρέσει. Εύχομαι να αρέσει και στους ακροατές σας. Mm-hmm. Και ετοιμάζουμε και άλλα στην πορεία. Για πες μας λοιπόν, τι ετοιμάζεις, έτσι? Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο σίγουρα θα ακούμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έτσι? Θα το ακούμε σίγουρα στα beach bars να παίζει το βράδυ, να τα λέμε και αυτά. Και θα διασκεδάζουμε με αυτό. Να θυμόμαστε τον έρωτά μας, να φωνάζουμε ότι ερωτευτήκαμε κι εμείς. Εσύ ερωτεύτηκες και αποφάσισες να πεις αυτό το τραγούδι? Είσαι ερωτευμένος? Θέλεις να βγάλεις είδηση? Φυσικά. Να έχουμε βρεβερή να γράφουμε. Να έχουμε να παίζουμε κάτι, να λένε και στα άλλα sites. Κοίταξε, θέλω να σας πω πως εγώ όταν γράφω, γιατί εγώ γράφω το τραγούδι μου. Όταν γράφω ένα τραγούδι, συνήθως όταν δεν είμαι καλά γράφω εύθυμα τραγούδια, ώστε να ευθυμίσω κι εγώ. Οπότε αυτό το τραγούδι το γράψα σε μια δύσκολη στιγμή. Είπα πως είναι όμορφο να ερωτεύεται κάποιος και... Και να την πατάει και ακόμα στο τέλος, δεν πειράζει. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Κοίταξε, όλα, στον έρωτα όλα μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Πες μας λίγο για τα τραγούδια, δηλαδή με τι κριτήριο ή με τι, ας πούμε, πες το γιατί έχω κολλήσει τώρα. Τι κόλλησες, τι έπαθες? Ναι, με τι αφορμή τα γράφεις τα τραγούδια, ας πούμε? Κοίταξε, εγώ μπορεί, δεν είναι απαραίτητα να ζω την κάθε στιγμή. Μόλις γιατί μου γράφουν και οι ακροατές παράλληλα, να ξέρεις, γίνεται ένα τέτοιο ένα πανδαιμόνιο διαδραστικό πράγμα εδώ πέρα. Για πες μας, Βασίλη. Λοιπόν, μπορεί να συζητήσουμε κάτι μαζί, να μου πεις ένα δικό σου πρόβλημα ή να βγω έξω να δω κάτι και να όλο αυτό να μέσα μου να γίνει μια ιστορία. Μάλιστα. Και έτσι το αποτυπώνω στο χαρτί και ύστερα βάζω μελωδία. Δίνεις και τα τραγούδια σου, Βασίλη? Έχω δώσει ένα τραγούδι τώρα τελευταία σε έναν συνάδελφο. Σε ποιον? Ναι. Για πες μας. Με τίτλο «Να φύγεις τώρα». Είναι ένα νέο παιδί στο χώρο. Έχει πάει και σε talent show τώρα τελευταία. Είναι ο Κωνσταντίνος ο Ποτηρίδης. Α, μάλιστα. Κάνω συζητήσεις για πολλά τραγούδια. Υπάρχουν πολλοί οδηγοί τραγουδιών, οι οποίοι είναι στα σκαριά να κυκλοφορήσουν. Στην πορεία θα τα δούμε και αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να ανακοινώσω αυτή τη στιγμή ακόμη. Πάντως συνεργάζομαι με πολλούς ανθρώπους, συζητάω με πολλούς ανθρώπους. Ωραία, θα χαρούμε πάρα πολύ να σε έχουμε και εδώ σίγουρα το στούντιο σύντομα για να τα συζητήσουμε και αυτά μαζί, έτσι. Και να κανονίσουμε και μια εμφάνιση, όπως τα λέμε. Λαμία, να μας πεις έτσι τον ερωτά σου, το τραγούδι «Ερωτεύτηκα». Φυσικά, γιατί όχι, θα χαρώ πάρα πολύ. Βασίλη, αφού ανεφέρθηκες στην πορεία, για πες μας λίγο τη δική σου την πορεία. Δηλαδή, ξεκίνησες από τη Δράμα, μας είπες, είσαι δραμηνός. Μετά από εκεί και πέρα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχω ξεκινήσει από πάρα πολύ μικρός. Απλά την πορεία τα παράτησα διότι είχα να κάνω με επιχειρήσεις δικές μου.
Πήρα όμως την απόφαση πως πρέπει να ασχοληθώ επαγγελματικά με το τραγούδι. Εδώ και 6-7 χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά με το τραγούδι. Και όπως είπα στο YouTube, αν κοιτάξετε, θα βρείτε και άλλα δικά μου τραγούδια. Σίγουρα. Από το 12 και μετά. Έχω κάνει και μια συνεργασία με τον Σταύρο το Φωτιάδη, που έχω γράψει ένα ντουέτο. Με τίτλο Έφυγα, το οποίο και αυτό κυκλοφορεί στο YouTube. Εδώ και 4-5 χρόνια, όπως είπα, επαγγελματικά μόνο με αυτό. Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Χρυσούπολη, Σέρες, Βόλο. Έχω ταξιδέψει Γερμανία, Κρήτη, πολλές πόλεις. Έχεις πάρει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και επεκτείνεσαι σιγά σιγά. Έτσι. Και νομίζω πως ήρθε ο καιρός να έρθουμε και στα Αμέρικα. Ήρθε εννοείται, ο καιρός και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Έχεις έρθει στη Λαμία, εννοώ να μείνεις, όχι να περάσεις όπως μας λένε οι περισσότεροι, γιατί αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε πλέον να σταματάτε, αφού γνωρίσατε και εμάς τα δύο τα παιδιά, τα όμορφα, τα λιγερά. Λιγερόκορμα. Λιγερόκορμα, είδες. Να σταματάτε και να σας βλέπουμε. Και να σας καμαρώνουμε, να σας απολαμβάνουμε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, αν και, έτσι πρώτο τραγούδι έχει έναν διαφορετικό ήχο, δηλαδή έχει μέσα τον ήχο της ρούμπα κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια είναι πάλι με διαφορετικούς ήχους. Σ' αρέσει εσένα αυτό να πειραματίζεσαι όσον αφορά τον ήχο και το, τη μουσική θα ακούμε μέσα στο, σίγουρα, στο κοίταξε, τραγούδι. Αυτό προσπαθώ να, κάνω, προσπαθώ να δώσω ό,τι ελληνικό στοιχείο υπάρχει. Και να μην είναι ίδια τα τραγούδια. Θα ήθελα, ας πούμε, έχω βάλει και σε ρυθμούς της Πετελιού και Ζεμπέκικο και Μπαλάντα. Ρούμπα δεν είχα και αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε το Πέφτια. Την καλύτερη δουλειά κάνατε, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Για πες μας όμως όσον αφορά τις συνεργασίες σου εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, που εμφανίζεσαι, με ποιους? Λοιπόν, κάθε Πέμπτη είμαι σε, έναν υπέροχο χώρο στην Καβάλα που λέγεται Μινόρε, που γίνεται χαμός, πραγματικά γίνεται χαμός. Αισθανόμαστε κάθε Πέμπτη ότι είναι Χριστούγεννα. Είστε βέβαια, παιδί μου, εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω, το νερό φταίει, το γονίδιο. Δεν ξέρω τι γίνεται και διασκεδάζετε τόσο πολύ. Εγώ σας, τι να πω, σας χαίρομαι. Από το Βόλο και μετά δηλαδή είναι τα πράγματα, γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αυτό, καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως το πες. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, απλά είναι πολύ όμορφα. Έχουμε κάνει από αρχές Οκτωβρίου, έχουμε ξεκινήσει. Τέλειο Οκτωβρίου, λάθος, και μέχρι τώρα είμαστε sold out σε όλες τις εμφανίσεις κάθε Πέμπτη. Και Παρασκευή, Σάββατο κάνουμε διάφορα live. Εδώ, όταν λέω εδώ, εννοώ περιφέρεια, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Σέρες, μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και όπου μας καλούν, είμαστε πρόθυμοι να... να πάμε και να βάλουμε την ψυχούλα μας ώστε να περάσει ο κόσμος καλά. Μάλιστα, το ερωτεύτηκα. Γιατί πιστεύω, για πες μου. Γιατί πιστεύω πως ο κόσμος χρειάζεται αυτή τη στιγμή ψυχολογία. Και νομίζω πως είναι κάτι που το κάνουμε πολύ καλά, διότι το κάνουμε με αγάπη. Μάλιστα. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα το ακούσουμε παράλληλα το τραγούδι και σε αρκετά έτσι, ραδιόφωνα. Και θα το ακούμε και μέσα έτσι, από τον Star αν FM. Αν από σεζόν σου πούνε ότι πας Αθήνα, γιατί δύσκολα εσύ εκεί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Δύσκολα κατεβαίνετε προς τα κάτω. Κατεβαίνετε. Τώρα το Σάββατο ήταν εδώ στη Λαμία ο Ζαφίρης ο Μελάς. Μου λέει: πάω εγώ στην Αθήνα. Λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ είχε ζήσει και έτσι Αθήνα ένα μικροχρονικό διάστημα, δεν κατεβαίνετε με τίποτα κάτω. Για μόνιμα λέω. Κοίταξε τώρα, όταν υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Όχι, θεωρούν πολύ διαφορετική την Αθήνα, πάντως. Όχι, όχι, δεν αποκλείω κάτι. Εγώ καμιά συνεργασία. Απλά το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα, να υπάρχουν όμορφες δουλειές και συνεργάσουν οι άνθρωποι.
πολύ σημαντικό αυτό που είπε, συνεργάσιμοι άνθρωποι. Άρα φαντάζομαι ότι παίζει σημαντικό ρόλο η ομάδα για σένα και οι σωστές και καλές συνεργασίες, φαντάζομαι. Φυσικά, πάντα πίστευα στην ομάδα και πιστεύω χωρίς ομάδα δεν γίνεται κάτι. Έτσι, μόνος του δεν πήγε κανένας μπροστά, αυτό που λέμε. Και το περνάμε έτσι, αλλά ισχύει γενικότερα. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι οι εξαιρέσεις του κανόνα, απλά πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Mm-hmm. Βασιλή, για πες μας λίγο με ποια έτσι μεγάλα ονόματα, ποια μεγάλα ονόματα θαυμάζεις αρχικά και με ποιους έτσι θα ήθελες να συνεργαστείς. Αχα, από πού να αρχίσω τώρα και πού να τελειώσω, λοιπόν. Θα πες μας ένα-δύο. Πολλά τα ονόματα. Τα σημαντικότερα. Ονόματα. Είναι πολλά τα ονόματα. Είναι ο Γιάννης ο Πάρετς, ο Γιάννης ο Πλούταρχος, είναι ο Αντώνης ο Ρέμος. Mm-hmm. Είναι φίλος μου πολύ ο Νίκος ο Κουρκούλης και θα ήθελα κάποια στιγμή να συνεργαστούμε, δεν έχει τύχει ακόμη. Με τον Σταύρο τον Φωτιάδη έχουμε συνεργαστεί, με τον Δημήτρη τον Κοντολάζο έχουμε συνεργαστεί mm-hmm. σε κάποιες live εμφανίσεις, με τον Χάρη τον Κωστόπουλο έχουμε συνεργαστεί. Μάλιστα, έχει κάνει ωραίες συνεργασίες. Άρα σκεφτόμαστε έτσι, επειδή είμαστε και εμείς και οι δύο θετικοί άνθρωποι και αισιόδοξοι. Με την Κατερίνα Τιτανίση έχω συνεργαστεί. Να τα. Πολύ ωραίες συνεργασίες έχεις κάνει. Πολύ ωραίες. Άρα και εμείς σου δίνουμε όλη τη θετική ενέργεια. Είναι πολύ που. Αν αρχίσω τώρα. Και ο Κώστας είναι πολύ καλό παιδί και πολύ συνεργάσιμος ο Κώστας. Ναι, και είναι και πολύ φίλος ο Κώστας, τα λέμε και συχνά. Είναι πολύ καλό παιδί. Έξω από τη δουλειά δηλαδή, ναι. Είχες δύσκολες. Ένα παιδί γεμάτο ενέργεια, θετική άβρα και καλή ψυχολογία. Έτσι. Ναι. Δεν σταματάει να μιλάει, μπορεί να κάτσεις σε μία ώρα και να κάτσεις στο τέλος να είσαι πέντε μαζί του. Είναι θεϊκό αυτό το πώς καταλήγεις. Έτσι. Πες μας λίγο όσον αφορά τις συνεργασίες, αντιμετώπισες έτσι κάποια δυσκολία. Κοίταξε, σίγουρα όχι μόνο στις συνεργασίες και στην καθημερινότητά μας συναντούμε δυσκολίες. Το θέμα είναι να μην το βάζουμε κάτω και να προχωράμε, να βλέπουμε τα λάθη μας, γιατί μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε. Mm-hmm. Να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά και να προσπαθούμε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να βελτιώνεσαι mm-hmm. μέσα από λάθη που ενδεχομένως, και το σημαντικό είναι να τα καταλαβαίνεις και νωρίς, έτσι, να μην αφήνεις να σε επηρεάζουν. Κοίταξε, αν αφήσεις ένα λάθος ή μια κακή στιγμή να σε επηρεάσει, σίγουρα θα σε επηρεάσει στη στιγμή. Απλά πρέπει να βρεις τον τρόπο να το διαχειρίζεις όλο αυτό, πιστεύω, και να το προσπερνάς, και αν πιστεύεις ότι είναι λάθος, να προσπαθείς να μην το ξανακάνεις. Mm-hmm. Μάλιστα, έτσι επειδή είσαι και νέο παιδί, δεν ρωτάω ηλικίες, είδες είμαι πάρα πολύ διακριτική. Βασίλη, πόσο χρόνο είσαι, θα ρωτήσω εγώ. Κοίταξε, με τα καλοκαίρια. με τα καλοκαίρια θέλουμε να μάθουμε. Πόσο φαίνομαι δηλαδή, έτσι μικρός φαίνομαι. Εγώ σε κάνω, ναι, στην ηλικία τη δική μου. Στη δική σου βάσια όχι, εγώ σε έκανα για ένα 25. Μάλιστα. Τώρα είπε στην ηλικία χωρίς τα καλοκαίρια. Είναι χωρίς τα καλοκαίρια. Αν προσθέσουμε και τα καλοκαίρια. Πόσο? Πάμε μια 8ετία, 7ετία πάνω. Πόσο? Τι κρέμες βάζεις, τι κάνεις, έχεις κάνει νήματα. Θέλω να κάνω κι εγώ τι έχεις όλα, κάνει. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Έτσι. Άρα ούτε στη δική μου την ηλικία. Βασίλη, μισό λεπτάκι, γιατί με λέει και πολύ μεγάλη. Εγώ είμαι 28 χρονών και ο Άκης με λέει ότι γέρασα. Πάει, ότι. Σε σχέση με εμένα που είμαι μπουμπούκι. Νομίζω μπουμπούκι. Είσαι στη καλύτερη και πιο δημιουργική φάση τη ζωή σου. Αυτό πιστεύω και γι' αυτό εγώ πριν τη έβγαλα την έρευνα με τι 17 ερωτήσεις τη Google. Επειδή είναι δημιουργική, να πάει στην Google. Γι' αυτό. Θέλω να με διώξει, γι' αυτό κατάλαβε. Ότι το είχα σκοπό. Πιστεύω το θέμα είναι πώς νιώθουμε μέσα. Πώς νιώθουμε. Μας. Δηλαδή, υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που σίγουρα όλοι έχουμε δύσκολες στιγμές και δύσκολες φάσεις που περνάμε. Κάποιες φορές και εγώ αισθάνομαι, ας πούμε, 100 χρονών και δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Πιστεύω ότι όπως νιώθουμε και έτσι είμαστε. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Μάλιστα. Αφού είπαμε. Okay. Άλλωστε, εγώ τώρα ερωτεύτηκα και σαν μικρό παιδί γελάω. Έτσι δεν λέει το τραγούδι. Νάτα. Μας κάνει δηλώσεις. Ωραία, πες μας ποια είναι η τυχερή να την πάρουμε τηλέφωνο να βγει στον αέρα. μα τι, πρέπει να βγάλουμε θέμα όμως κι εμείς, Βασίλη.
Κοίταξε τώρα, τυχερή άτυπη θα δείξει. Κοίταξε, είπαμε ότι ο Βασίλης Βαξεβάνογλου είναι εδώ στον Star FM 97,1. Εδώ μας λίγο κάτι ακόμα, ρε παιδί μου. Ποια είναι αυτή που ερωτεύτηκε ο Βασίλης? Τον αυτά αυτά θα τα πούμε όταν θα έρθω από κοντά. Να, ωραία, θα έρθω και θα έρθεις να πιούμε καφέ. Έτσι. Αυτό το Πάσχα όμως τώρα, αυτές τις μέρες να έρθεις το Πάσχα που έχουμε μαζέψει άλλους 2-3 τραγουδιστές, να έρθείτε όλοι μαζί. Να πιούμε ναι, καφέ. Ο Τριαντάφυλλος, ο ένας, ναι, ο άλλος, θα τους μαζέψουμε όλους μαζί. Λοιπόν, να κάνουμε reunion που λένε. Αυτό. Βασίλη, για πες μας λίγο για να μάθουν καλύτερα και οι ακροατές εσένα, πέρα από την ηλικία σου που τη μάθανε πλέον. Πες μας έτσι δύο χαρακτηριστικά του Βασίλη. Λοιπόν, ο Βασίλης. Με δύο λέξεις, ας πούμε. Στη δουλειά του και στην καθημερινότητά του έχει ως. Κοιτάει να είναι ευδιάθετος. Πρώτα μέσα του να είναι, να έχει θετική άβρα και να βλέπει τα πράγματα, το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, με λίγα λόγια. Και πιστεύω ότι αν προκαλούμε το καλό, το έλκουμε κιόλας. Μάλιστα, είδες τι λέει? Ναι, μα εγώ σε στηρίζω σε αυτό, Βασίλη. Έτσι, έτσι. Εγώ σε στηρίζω. Με ένα χαμόγελο μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα. Και πιστεύω τα προβλήματα, όπως λένε κιόλας, πολλοί είναι προβλήματα όσο έχουν να κάνουν με την υγεία. Υγεία να έχουμε και όλα γίνονται πραγματικά. Εγώ ξέρεις τι άλλο θέλω να μου πεις. Εγώ ξέρεις τι άλλο θέλω να μου πεις. Οι επιχειρηματικές γνώσεις που έχεις ενδεχομένως σε βοηθάνε στη δουλειά. Οι επιχειρηματικές γνώσεις που έχεις ενδεχομένως, που έχεις επιχειρήσει τόσο χρόνια, σε βοηθάνε στη δουλειά. Το πώς θα προβληθείς, το πώς θα. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι. Γιατί πλέον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το marketing και η διαφήμιση. Τώρα αυτό είναι. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο καλλιτέχνης πρέπει να έρθει στη θέση και του επιχειρηματία και να καταλάβει ότι ένας χώρος για να μπορέσει να σηκώσει ένα σχήμα και για να γίνουν όλα και να πάνε θετικά, θα πρέπει να υπάρχει μια αλφα οργάνωση. Ναι, σημαντικό. Και εκτός από αυτό πρέπει και ο καλλιτέχνης να καταλαβαίνει, αλλά πρέπει και ο επιχειρηματίας να καταλάβει πως τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Από εκεί και πέρα θέλουν προσοχή κάποια πράγματα, θέλει την ανάλογη διαφήμιση, θέλει να έχεις ένα καλό ήχο μέσα στο μαγαζί όπου τραγουδάς, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας καλός ήχος. Ξεμένα τα λες, Βασίλη, έλα να τα πούμε από κοντά. Καλό προσωπικό. Ναι. Σίγουρα όλα έχουν το ρόλο τους. Θέλει αυτό που είπες. Θέλει αυτό που είπες αρχικά, εξ αρχής μάλλον, τη σωστή οργάνωση. Γιατί άμα ψάχνεις τελευταία στιγμή ήχο, άμα ψάχνεις τελευταία στιγμή το οτιδήποτε, δεν θα έχεις και το ανάλογο αποτέλεσμα. Και πιστεύω πάρα πολύ στο ότι το ίμιση είναι, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δηλαδή πριν ξεκινήσει μια συνεργασία θα πρέπει να την παρουσιάσεις, να είναι ανάλογη με αυτό που θα παρουσιάσεις. Μάλιστα. Και από τη στιγμή που θα έρθει ο κόσμος για να σε δει, να δει και αυτό που όντως παρουσίασες, για αυτό που έχεις δουλέψει, να το δει και εκεί. Έτσι. Βασίλη, είσαι πολύ ενδιαφέρον άτομο. Πολύ θετικός άνθρωπος. Και πολύ θετικός άνθρωπος. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σε έχουμε και από κοντά. Θα χαρώ κι εγώ. Και να μας τραγουδήσεις το live και όμως να κάνουμε. Το χέρι σας είναι εκεί που έχετε τα μέσα εσείς. Έχουμε εδώ πέρα όλα τα κονέ. Αν και το κοινό σας θέλει να μας δει από κοντά, μπορούμε να κάνουμε κάτι και να. Εδώ θα είμαστε, θα παίζουμε το τραγούδι και θα τα πούμε όλα. Και να διασκεδάζουμε με εσένα έτσι. Που ερωτεύτηκες. Έτσι. Θα διασκεδάζουμε και εμείς και θα ζούμε τον έρωτα τον δικό σου. Ερωτευτείτε, καλοκαίρι έρχεται, ερωτευτείτε. Αχ, αυτό ξαναπες το. Εμένα μην μιλάτε, είμαι δοσμένος, δεν μπορώ. Εδώ στην κοπελιά πες τα δίπλα μου. Αυτό, το καλοκαίρι όταν θα έρθει. Δεν ακόμα μπορώ, έχουμε. Είμαι δεσμευμένος, Βασίλη. Συγγνώμη, αλλά ακόμα έχουμε. Το προηγούμενο καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε Πάσχα, έχουμε περιθώριο. Περίμενε, το καλοκαίρι. Εντάξει, κοίταξε. Στον Επιτάφιο και στην Ανάσταση γνωρίζει το κόσμο. Χρόνια πολλά, φιλιά πολλά. Μπορεί να βρεθεί ο τυχερός.
Δίπλα στη λαμπάδα, δίπλα στο Άγιο το φως. Με τη λαμπάδα. Πάω μπροστά, έβαλα φωτιά, όχι συγγνώμη και όχι, πιάνω. Όχι, φωτιά γίνεται στον επιτάφιο που πάνε όλοι μαζί από πίσω με τις λαμπάδες. Λοιπόν, και τώρα έρχεται και άνοιξη, ο Πεταλουδίτσος. Με πιάνει άνοιξη, ναι. Ο Πεταλουδίτσος και η Πεταλουδίτσα και τα λοιπά. Ο Πεταλουδίτσος, οι Μελίγκρες, όλα. Θα το συνδυάσουμε έτσι. Ο Πεταλουδίτσος, η Πεταλουδίτσα και ο Βασίλης με το ερωτεύτηκα. Αυτά τα τρία έχουν μείνει για την άνοιξη. Βέβαια υπάρχουν και μιλισούλες που πάνε από λουλουδάκι σε λουλουδάκι, αλλά... θες να μας πεις απ' έξω ότι είσαι τώρα μια μελισούλα? Όχι. Υπάρχουν και αρσενικές μέλισσες που πάνε μόνο με τη Βασίλισσα, κατάλαβες? Μόνο με τη Βασίλισσα. Ναι, αλλά η Βασίλισσα λίγο εύκολο λαγουδάτη, πάνε όλοι μας. Πολύ ωραία την έκθεση. Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε που μας μετέφερες και εσύ τη δική σου τρέλα. Σου μεταφέραμε και εμείς τη δική μας. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ τρέλα. Από ό,τι φαίνεται και εσείς είστε τρελόπαιδα και εύχομαι να έχετε καλή πορεία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι μόνο αυτό έχουμε να πουλήσουμε πλέον. Άμα δεν κάνεις πλάκα, δεν βγαίνει η ζωή. Έτσι ακριβώς. Μόνο τρέλα έχουμε να πουλήσουμε. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ακριβώς σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλό Πάσχα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Υγεία να έχουμε και λίγη τρέλα στην καρδιά. Έτσι. Αυτό. Στην καρδιά τρέλα. Τι ωραία. Στην καρδιά τρέλα. Βασίλη, ευχαριστούμε. Σύντομα θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.